Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την εκλογή του νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 561.273 εκλογείς καλούνται να προσέλθουν αύριο στις κάλπες και να εκλέξουν το νέο ηγέτη της χώρας για την επόμενη πενταετία. Εξ αυτών, οι 550.927 ψηφίζουν στην Κύπρο και οι 10.346 στο εξωτερικό. Οι προεδρεύοντες στην Κύπρο ενώ έχουν την, στην κατοχή του τις κάλπες με όλο το περιεχόμενο τους. Αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η επιχείρηση πρωί, πρωί πριν τις 6 για να μπορέσουν εκεί στις 6 το αργότερο να βρίσκονται στα εκλογικά κέντρα. Οι κάλπες σε Κύπρο, Ελλάδα και Βουλγαρία θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα, ενώ θα υπάρξει διάλειμμα μια ώρας από τις 12 έως τη 1 το μεσημερί. Στα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν σε άλλες 10 χώρες του εξωτερικού, οι ώρες έχουν προσαρμοστεί αναλόγως, με τις κάλπες να κλείνουν επίσης στις 6 ώρα Κύπρου. Το προσωπικό το οποίο ταξιδεύει στο εξωτερικό έχω ενημερωθεί ότι όλοι έχουν φτάσει στις πόλεις στις οποίες θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα. Έχουμε, θα λειτουργήσουν 35 εκλογικά κέντρα σε 25 πόλεις του εξωτερικού, σε 12 χώρες του εξωτερικού. Όλοι βρίσκονται πλέον στις θέσεις τους για να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις αποστολή του αύριο. Για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα λειτουργήσουν 1148 εκλογικά κέντρα με τα 1113 να είναι στην Κύπρο και τα 35 στο εξωτερικό. Οι ψηφοφόροι που θα προσέλθουν στις κάλπες θα ψηφίσουν τον εκλεκτό τους για την Προεδρία της Δημοκρατίας, σημειώνοντας Χ ή Σταυρό ή Νι μέσα στο ορθογόνιο που βρίσκεται κάτω από τη φωτογραφία του υποψηφίου της επιλογής τους, ενώ κατά την άφηξή τους θα πρέπει να προσκομίζουν είτε εκλογικό βιβλιάριο είτε δελτίο ταυτότητας. Όσοι πολίτε δεν γνωρίζουν το εκλογικό κέντρο που θα ψηφίσουν μπορούν να το μάθουν μέσω διαδικτύου, τηλεφωνικώ ή αποστέλλοντα μήνυμα SMS στο 1199. Όπω είχε γίνει και την περασμένη Κυριακή, τα άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί θετικά στον κορονοϊό θα μπορούν να ασκήσουν κανονικά το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο που είναι εγγεγραμμένα. Ωστόσο, θα πρέπει απαραίτητα να φορούν προστατευτική μάσκα, ενώ θα πρέπει να μεταβούν στο εκλογικό κέντρο είτε με τα πόδια είτε με ιδιωτικό όχημα αφού απαγορεύεται η χρήση μέσων μαζικής μεταφορας